Κι αυτοί οι ήρωοι του χρόνου αδυνατοί να παρασυριστεί λύθη και τον εκφυλισμό αλήθειας και γεγονότα. Προσωρινά και μόνον δημιουργείται η ψευδαίσθηση μιας παραγραφής. Στην ουσία, η ιστορία κάτω από το βάρος του ανθρώπινου πόνου, της απέτησης για δικαίωση, της φωνής των συνειδήσεων, επιστρέφει και καθαρογράφεται. Σωτήρης Αδάμου Κωνσταντίνου, καταδρομέας της 31ης μοίρας καταδρομών, σκοτώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974, ανήμερα του πραξικοπήματος, και τάφηκε στο κημητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης μαζί με άλλους 21 κληρωτούς καταδρομής. Θέλουμε να μάθουμε τη μάνα μου. Άλλη μόνο, 19 χρονών. Δεν ήταν μεγάλο να πω ότι κάτι ξέρει, κάτι... Κοψιάζεται, δεν κάνει τίποτε, τίποτε. Δεν έχω ψέρον ως του. Παρά μόνο είπε τους άτομο, μην πάει λαλό του εγώ. Μην πάει λαλό του στο στρατό. Διότι έχω ακόμα δύο στρατιώτες. Ήταν πίσω τα λουρίδα, τέσσερις από στρατιώτες. Ήταν ο Χριστάκης, μου ήταν άλλοι δυο, είναι τρεις. Ποιον να δω, για μου, ποιον να φύγω λαλό του εγώ. Λαλή με να πω, μάμα, να τελειώσω, λαλή μου. Πιέντε, τελειώσαν. Να μου θέλει να πάει. Σάββατο 13 Ιουλίου 1974. Ο Σωτήρης βρίσκεται σπίτι του στον Άγιο Δομέτιο με 20ήμερη τιμητική άδεια. Είχε βοηθήσει εθελοντικά στο χτίσιμο κάποιων υποστατικών στη μονάδα του και έτσι κέρδισε την τιμητική. Μόλις έμαθε για την επίγουσα ειδοποίηση πως αναστέλλεται η άδεια και πρέπει να γυρίσει στο λόχο του, μονολόγησε. Τι να ετοιμάζουν πάλι οι φασίστες? Σαν από ένστιχτο για ό,τι θα ακολουθούσε, αυτό ήταν που ξεστόμησε στους δικούς του ανθρώπους. Και παρόλο που ήταν έξω με τιμητική άδεια, μόλις επέστρεψε, κατέληξε στο πειθαρχείο. Είχε άδεια μέχρι τις 17 του μηνός και την Παρασκευή τη νύχτα εφωνάξαν τον. Έπρεπε να παρουσιαστεί. Το Σαββάτο σηκώστηκε, έπιασε το σακίδιό του, τι είχε μαζί του, για να πάει. Δεν μας είπε πήρε μου εμάς να τον πάρουμε. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί μετά, έπιασε κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο και του είπε ότι τώρα εμείς να πάμε μέσα, αφού δεν ξέρω τι μας περιμένουν. Ήταν σε αμφιβολίες. Έπιε μέσα το Σαββάτο. Από τις πληροφορίες που πήραμε από το Σαββάτο την ώρα που παρουσιάστηκε μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, Κυριακή βράδυ, ήταν στο πειθαρχείο. Στα παράξενα παιχνίδια της τύχης οφείλει η ιστορία την καταγραφή αυτής της τραγικής σελίδας της δολοφονίας του 19χρονου καταδρομέα. Ο άνθρωπος που μετέφερε το κακό μαντάτο στην οικογένεια του Σωτήρη, αφαιρώντας τον μαυτή του την πράξη από τη μακριά λίστα των αγνοούμενων του πραξικοπήματος, αφηγείται συγκλονισμένος ακόμα τις στιγμές φρίκης που έζησε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο Μάριος Λεωνίδου βρέθηκε στο νοσοκομείο εντελώς τυχαία. Εργαζόταν κοντά στο ψυχιατρίο της Αθαλάσσας. Οι πυροβολισμοί, τα τάγκς, οι μάχες δεν επέτρεπαν την είσοδο στη Λευκωσία. Μια νοσοκόμα γνωστή του έπρεπε να μεταβεί εσπρεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο. Ο Μάριος Λεωνίδου προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του. Αφού έφτασαν στο νοσοκομείο, ήταν αδύνατο να φύγει μετά. Οι σκηνές αλλοφροσύνης θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη ψυχή του. Εγώ που έβλεπα, εράγησε η καρδιά μου. Είδα πράγματα που... Μετά από τόσα χρόνια βλέπω ότι ακόμα... Θυμούμαι κάτι που... Είδα μια φάση... Ήταν ένας νεαρός, ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω. Δύο στρατιώτες να είναι πίσω του με το όπλο και να ροσκόπουν να βγάζουν από το νοσοκομείο έξω, πληγωμένος. Είπα σε κάποιον αξιωματικό εδώ έξω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ούτε φάτσα μπορώ να θυμηθώ, μετά από τόσο καιρό.
είπαν ότι αυτός ήταν μέσα σε κέντρον περιθάπτανε νοσοκόμες. Τραυματίας. Ήταν τραυματίας, ναι. Και το παιδί έβγαλε τα ρούχα του από πάνω, γιατί ήταν το εφεδρικού. Όμως ξέχασε να βγάλει τη ζώνη του. Και από τη ζώνη καταλάβαν ότι ήταν του εφεδρικού. Ήταν στο μετόχι του Κίκου που έδωσε μάχη μαζί με τα... Του είπαν να φύγει ο αξιωματικός αυτός. Ήταν ο Ντάνος, ο υπεύθυνος του... Δηλαδή ανέλαβε μόνος του υπεύθυνος του νοσοκομείου. Τον εκλώτσισε και του είπε να φύγει τρέχοντας. Είπε το παιδί, μα πού θα πάω αφού είμαι πληγωμένος. Να πεθάνεις σαν σκυλί του είπα. Κατάλαβες, εγώ δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου. Και είπε να φύγει και έτρεχε προς την έξοδο, επερπάτα, να φύγει προς την έξοδο. Όταν πήγε λίγη απόσταση σταμάτησε και είπε δεν μπορώ να φύγω και τράβησε το περίστροφο του και έσυρε έναν πυροβολισμό. Εγώ νόμιζα ότι τον χτύπησε. Ενώ η σφαίρα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Έφυγε τρέχοντας, δεν ξέρω πού πήγε. Είναι αυτή η φάση, το θυμάμαι. Συγκλονιστική στιγμή για μένα. Θυμάμαι τον τρόπο που έφυγε. Η φρίκη του πραξικοπήματος άγραφε ακόμα στα κατάστοιχα της ιστορίας της Κύπρου. Οι δεκάδες αγνοούμενοι της 15ης Ιουλίου του 1974 και οι παρόμοιες τύχες τους. Μια πορεία προς το θάνατο, μια καταδίκη όπως προσυπογράφηκε από τη Χούντα των Αθηνών και τους στρατιωτικούς που συνεργάστηκαν μαζί της. Στάθηκα δαμέ όταν ήρθαν με τα πράσινα τα περέ και κοίταζα για τον αδερφό μου. Μόλις κατεβήκαν, άρχισαν να κοιτάζω μήπως είναι... Ήταν καταδρομέας. Ναι, ήταν καταδρομέας. Και όταν είπαν πράσινα περέ, είναι 6 νεκροί, εκεί είναι που δεν έφυγα και με έκαμε να μείνω δάμε. Όταν είδα ότι δεν ήταν μέσα, ήταν ο Σωτήρης, αλλά εγώ άλλων προσωπών, κοίταζα να δω ψηλό ξαθόν, είδα μελαχρινό, αλλά δεν έδωσα πολύ σημασία. Και πήραν τους μέσα. Μετά, όταν ήθελα να φύγω, είπα να πάρω τον άντρο Σάβα, επειδή τρέχα γέματα από πάνω του, να κοιτάξω αν είναι κάποιος γνωστός μέσα στις πρώτες βοήθειες, να του πω να το δει για να φύγω κι εγώ. Οπότε κοίταξα από την πόρτα, είχε τζάμι. Και κοίταξα να δω που γίνεται. Την ώρα που κοίταξα μέσα, ήταν το τρόλι μέσα με τον στρατιώτη που ήταν νεκρός και ασπροχνέτον ένας με άσπρη μπλούζα, γνωστός μου, ο οποίος είναι γιατρός. Όταν κοίταξα και με είδε, μου είπε άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα, μου λέει. Έσπρωξα την πόρτα, άνοιξε και μου λέει βοήθαμε να το βγάλω έξω. Να τον πάρουμε πίσω στο... όταν μου είπε βοήθαμε να τον πάρω έξω, λέω κάτι συμβαίνει για να μου λέει βοήθαμε. Και έσκυψα, πιάσα το τρόλι, διότι συνήθως έπαιρναν τους μόνοι τους. Όταν μου είπε βοήθαμε, βοήθησα να το βγάλω έξω και... Τι... Είπε μου μην μιλάς τώρα. Πίσω μου είχε στρατιώτες. Και βλέπαμε, ναι. Όταν τον έβγαλαμε από τις πρώτες βοήθειες έξω, και στρίψαμε για να πάει στο νεκροδομείο, μέσα στο διάδρομο. Μου λέει, δεν καταλάβες ποιος είναι αυτό. Του λέω, κοίταξε, λέει μου, κοίταξα, λέω, το γνωστό μου, αλλά... Ποιος είναι έτσι. Λέει μου, είναι ο Σόδος, λέει μου, ο γιος του Αδάμ. Μόνο μια έκλεισα τα μάτια μου, ξαναείδα το και είπα του, καλά, εφόσον ξέρεις ποιος είναι, λέω του, γιατί στο στήθος του είναι η ετικέτα με το άγνωστος πάνω, λέω. Είπε μου να σιωπήσω. Μου ένεψε.
να μην μιλώ. Βγήκαμε από την πόρτα έξω και μόλις βγήκαμε έξω για να πάει στο νεκροδομείο, μου είπε να μπορείς να βρεις τρόπο να φύγεις τώρα, λαλή μου, είναι κρίμα, λαλή μου, εφόσον ξέρουμε ποιος είναι, λαλή μου, να μην ειδοποιηθούν οι γονείς του. Και του είπα εντάξει, θα προσπαθήσω όσο πιο πολύ ώρα μπορώ να φύγω. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες ξημέρωσε η 15η Ιουλίου για την οικογένεια του Σωτήρη. Το προαίσθημα της μάνας όμως, τη στιγμή που δολοφονείται ο γιος της, έφερε στα αυτιά της μια κραυγή που τη συντάραξε, προειδιάζοντάς την για τη φρικτή συνέχεια. Το σηκώστηκα, όπως στις άλλες ημέρες. Λέω, μάντρα, να πιάσω την άδεια μου. Λέω του, εντάξει. Κι άσε να διδάσω. Είχε να πάει στα λεωφορεία που έχουν τα γραφεία τους. Να πω και εγώ μαζί σου, λαλό του. Κι αλλού πάμε, λαλί μου. Πάνε πια την άδεια του. Και ακούνταν έτσι φασαρίες του έναν το άλλο. Την ώρα που ορκουμασί, αρκεψαν πυροβολισμοί. Που ορκουμασί από το γραφείο. Στον δρόμο τούτο. Κοιτάμε. Λαλό του, το ακούω. Λαλή μου, παραξιόμουν να κάνω, λαλή μου. Το πράγμα που γίνεται, λαλή μου, παραξιόμουν να κάνω, λαλή. Ακριβώς, άμα φτάσαμε περίπου την πρώτη πεζίνα, τα είχαμε, που είχε πυροβολισμούς, ακούσα μια φωνή. «Μάμα», είπε, λέω του, «σταμάτα». Ενώ σου τυρέξει, φωνάζει μου, λαλό του, αντρός μου. Εφώναξε μου μια φωνή μεγάλη, και λαλή μου, «Μάμα». Ναι. Σταματήσαμε, κατέβηκα από μια στο αυτοκίνητο, εθώρου γερό γερό, τίποτε. Δεν ήταν. Ήσουν κανένα. Ναι. Θα ήταν η ώρα που τον επέξα. Και φώναξε μάμα. Φωνή μεγάλη. Δύσκολη αποστολή για τον Άγγελο Κακών. Η φυγή από το νοσοκομείο Λευκωσίας στις 3 το απόγευμα εκείνης της προδομένης μέρας ήταν απόπειρα αυτοκτονίας. Κάθε κίνηση προκαλούσε ρηπές. Ο Μάριος Λεωνίδου βρήκε τυχαία ένα λοχαγό γνωστό του που τον βοήθησε. Διέφυγε με τη συνοδεία στρατιωτικών οχημάτων που τον ξεπρόβαλαν μέχρι τη γειτονιά του στον Άγιο Δομέτιο. Μόλις έφυγα με τον Land Rover, γύρισα και εγώ το αυτοκίνητο μου, πήγα καμιά 500. Χίλια μέτρα, κάπου εκεί, έξω από το σπίτι του Χριστάκη. Δεν σταμάτησα, έπαιξα πουρούν, βγήκε ο Χριστάκης. Με ρώτησε, τι είναι ρε Μαρία, και του λέω, άνοιξα την πόρτα του αυτοκίνητου, κάτσε μέσα στο αυτοκίνητο να σου πω κάτι. Έκατσε ο Χριστάκης, του λέω, ρε, μου είναι στο νοσοκομείο και αφού στο σώδο του λαού του είναι πληγωμένος στο νοσοκομείο του. Τον είδα και ήρθα να σας το πω. Αν θέλετε να πάω. Ο Χριστάκης μου είπε, ρε Μάρια, πέ μου την αλήθεια, λαλή μου. Εμπληγωμένος ή εσκοτωμένος, λαλή μου. Τι να σας πω. Να σου πω ότι σαν τρελός, να χτυπά, να φωνάζει, να τρέχει. Να μπει στο σπίτι του Λαφακάβα. Για την οικογένεια του Σωτήρη, η μέρα του πραξικοπήματος ήρθε σέρνοντας βαρύτερο το πένθος της απώλειας. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το σενάριο της πίκρας και της οδύνης που θα χτυπούσε την πόρτα τους με το πρώτο φως της μέρας. Ήρθαμε σπίτι. Και με σπίτι να μπορεί να κάνουμε τις δουλειές μου, τις τακτικές. Ύστερα, κουράστηκα, ήμουν κουρασμένη, έπιω από τσίτα το στόρμα μου. Έπιασα τσι που πάνω, να ξεκουραστώ λίγο. Πήρε μου ο ύπνος. Τούδι οι άντροι μου ήταν αλλοπώς, 6-7 χρόνων πώς ήταν. Ήρθα συμπέτια μου, μας ξέρασε, είναι φανάξα σιγά και ο Χριστάκης μέσω. Και ξεβήκα στο καντζέλι της πόρτας, δεν ήταν έτσι. Ήταν με καντζέλο γυρνό σπίτι μας, ξέρω εγώ. Επίασε τα κοπέλια,
Η μητσιά μου πήγαινε και θόρυβε στα μάτια να μου λαμπούσει. Ήταν έξυπνο μωρό, πολλά οι άντρε. Είπαν τους, το Σωτηράκι έφεραν τον στο νοσοκομείο, είπαν τον κοπελιό, τον παπά του ψευδού Χριστάκη και έπαιξαν τον. Μόνο μου να έρθει πουρτή, ήρθε, μάμα, μάμα, δεν μπορείς αγάπη μου λόγω της, δεν μου θέλεις. Μάλλον δεν της απάντησα στον φωναξέ μου. Πάλι ξαναφωναξέ μου η γόρου. Λαλή μου, άμα της απάντησες, απάντησε μου, ήταν έξυπνη λαλό σου. Λέω ότι ναι, μάνα μου, ήταν που θέλει λαλό σου. Αν με παίξαν το σώτο, έτσι στο ραλό. Κύριε Λέσο, να μου λέει το μωρό, να λύθει μου το πράγμα, μου λέει. Όσο δεν της απάντουν, λάλε μου το συνέχεια. Εσύ πως τη κάτσα, παίξαν το σώτο. Ποιος είπε μα, για τους ανθρώπους, ήρθαν έξι ανθρώπους, ήρθαν λόγω του παπά μου και του Χριστάκη. Σηκώστηκα σαν τεφαλαρισμένη. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτε. Επειδή από την πόρτα της κουζίνας μου και φώναζα, έξανε το σώδο. Ό,τι και αν έγινε, όπου και όπως και αν έγινε τη 15η Ιουλίου 1974, ο Σωτήρης βρέθηκε ανάσκελα χωρίς πληγές ή εκδορές που να είναι εμφανείς αυτή τη στάση στο νεκροτομείο. Μια σημείωση πλαγιοκολλημένη στο στήθος του βιάστηκε να τον χαρακτηρίσει άγνωστο. Ήταν το πρώτο πεζούλι εδώ αριστερά. Πρώτο πεζούρι, όταν εγώ μπήκα μέσα, μπήκα και το πλέμμα μου ήταν ψηλά έτσι, να ξεκινήσω από το βάτος και να έρθω. Λοιπόν, γι' αυτό προχωρώντας έκανα την κίνηση και έριξα αριστερά πάνω. Ήταν το πρώτο πεζούρι αριστερά. Και δεξιά είχε στρατιώτη. Στο βάθος δεξιά μες στη γωνιά είχε ένα μουρούδι. Μια κοπέλα που της έλειπε ένα κομμάτι έτσι που είδαμε. Μιλούμε πρέπει να είχε έτσι απλά 35 άτομα. Και θα πεταξούν ένα δίδα. 35 άτομα έτσι να ξέρω. Το είδα, ήταν ντυμένος κανονικά. Είχε μια κορτέλα πάνω την οποία έλεγε ένα γνωστό. Πιθανόν ήταν τσιρότο από κολλιά του έτσι. Ήταν κανονικά αντιμένο με τα άρμπιλα του, τι κάτσε γυρισμένε στο κοντόν του, το που κάμισε το χαρτί μπόξο. Με φαίνονταν η πληγή μπροστά. Δεν είχε δράμα τίποτε μπροστά. Το μόνο που είχε ήταν μια, πώς να το πω, μια κοιλίδα, ένα κάτι πίσω. Το οποίο πιθανόν να ήταν ο χώρος του τραύματος. Έτσι είδα, έτσι κατάλαβα. Τότε ήταν και εύκολο να πάρει την απόφαση να την πεις. Απλώς εγώ νόμιζα ότι εγκυμάτω. Νόμιζα. Πρώτο πράγμα που σκέφτηκες ποιο είναι το. Το πρώτο πράγμα που μου μυαλό μου ήταν πως να το σηκώσω να τον πάρω μαζί μου. Φυσικά ο άνθρωπος που ήταν μαζί μου, ο κύριος Αρεστίδης, μου λέει Χριστάκη, θα με υπομονή μέχρι αύριο το πρωί, γιατί αυτοί δεν το έχουν για τίποτε να μας καθαρίζουν και εμάς. Όταν ο κύριος Αρεστίδης μου που να έρθει να τον επρόδαμε, λέω, έτσι έχουμε άλλη λύση. Αφού σκεντρεύουμε κι εμείς. Σηκώθηκα, έφυγα, πήγα στους συγγενείς στο σπίτι του γονιού μου. Είπα τους τα καλά μαντάτα. Οι πραξικοπηματίες φρόντισαν νωρίς το πρωί της Τρίτης να κλείσουν το κεφάλαιο των αγνώστων καταδρομέων και δίτων δημοκρατικών. Ο Σωτήρης στάθηκε μαζί με αυτούς πρόχειρα και με συνοπτικές διαδικασίες στο κημητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι απάντησες ήταν αρνητικοί. Από ό,τι μου είπαν, τους είχαν ήδη μαζέψει στα κορτικά και τους επήραν μάλλον στον Κωνσταντίνο και Λέλη. Σε έφυσαν να μπεις μέσα, δηλαδή. Τι να δω, δεν υπήρχε τίποτε να δω. Αφού στείλαν να τους φορτώσει στα κορτικά και πήραν τους πάνω.
Μετά από εδώ έφυγα εγώ. Ήσουν ο μόνος που τον είδε από την οικογένεια δηλαδή. Ναι, γιατί ήμουν ο μόνος που είχα και πρώτο χέρι την πληροφορία και αισθάνομαι καλύτερος μου γιατί τα αδέρφια μου τα άλλα ήταν και γίνει στρατιώτες. Μαρτυρικές στιγμές έζησε ο Σωτήρης στο λόχο καταδρομών όλους τους μήνες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Ούτε καψόνι δεν μπορεί να αποκαλέσει κανείς τη βάναυση μεταχείρισή του. Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του, η οποία έλαβε απαντήσεις μετά το θάνατό του σε όλα τα ανεξήγητα γιατί που τη βασάνιζαν. Γιατί έφτανε στο σπίτι με μελανιές σε όλο του το σώμα και ξαντλημένος. Λαλό του, Σώτο μου, μα δεν μπορείς το πρόσωπο σου, λαλό του, και μαύρο. Σαμαφισμένο, λαλό του. Φουτσαντένος, μόνο μια σε καμιμούς. Και παρακολουθούσαν τον να μας πει τίποτε. Είσαι πίσω του, ναι, εσύ όπισα. Σε όπισα λάμινα έτσι μουστιασμένη εγώ, γιατί λάλλω να μην μου πήρα το παιδί μου να μου πει. Να μου πει να πάω στο Μακάριο, να πάω σε αξιωματικού, να πάω οπουδήποτε. Τέλος πάντων, υποψιάστηκα, κάτι υποψιάστηκα εγώ. Για να το προσωπώ το σύνορο, διότι είπαμε ό,τι είπα συγκάποτε, ότι χτυπούσαν τον, επέρναν τον σε έναν όπως το περίπτερο, βάλαν τον μέσα, είχε νερό δεξιμιό, χτυπούσαν τον και μετά βάλαν τον βγάζει το νερό. Για να μην μαυρίσω να πω έντυγε το χτυπώ, αλλά πάλι μαυρίζασαι. Διότι ήταν κρίμα του το όλα που κάνουν σε έναν παιδί να θω. Τέλος πάντων, σηκωστήκαμε με το φαΐ, πιάσε μια σκέψη, με μια σκέψη πολλά, πολλά μεγάλη. Προχωρήσαμε να φύγουμε, δε. Αντί ο Σώτο μου, να κοντρέψει κοντά μας, να το φιλήσω, να το μιλήσω, τίποτε, το παιδί. Σαν επαρπάτουν εγώ, δεν κατάλαβα τίποτε ότι επαρπάτουν που ποτέ. Έπιασα χαμέ, μόνο μιας. Τα χαμέ, σηκώσαμε. Δεν ξέρω, ήταν μόνο να τους πω. Διότι έβαλα κακό στο νου μου εγώ. Ότι κάτι κάνουν το παιδί μου και θέλει να μιλήσει. Είδα εδώ στην εφημερίδα ότι ο Σωτήρης εκατατάχθηκε μέσα στους πραξιωματίες. Είναι κάτι που εναρμόζει. Ο Σωτήρης το πώς επέφερε, γιατί ήταν αριστερός μέσα στο ΚΕΜΚ, δεν τα πέρασε κανένας άλλος. Μπορώ να σου πω ότι το ξύλο που έφανε, φάμε το οι άλλοι ούλοι, έφανε το μόνος του. Το καψόνι που φάμε οι άλλοι ούλοι, έφανε το μόνος του. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν αρφός του Χριστά, υπόπιζε να φάμε στην Ομόνια. Ήταν αριστερός. Και εκείνος και κάποιος άλλος, Μιχαλάκης Ασώτης, και εκείνος έφανε πολύ ξύλο. Και εκείνος, μάλιστα, εκείνος αναγκάσαν τον αφήθημα από το πολύ το ξύλο. Εμείς οι δύο τα πληρώσαμε για όλους. Το ξύλο ήταν καθημερινό. Η γυμναστική επιέναμε, οι ασκήσεις επιέναμε, δεν είμαστε στο πλευρό. Όποιος αξιωματικός, οποιοδήποτε έπρεπε να κάνει το καψόνι και στους δυο και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία. Ανάμεσα στους βασανιστές υπάρχουν αξιωματικοί εν ζωή, οι μάρτυρες αυτών και άλλων γεγονότων της ταραγμένης περίοδου που προηγήθηκε και ακολούθησε το πραξικόπημα μπορούν και πολλοί θέλουν να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους, ρωτώντας τους για πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αυθόρμητα λένε ονόματα και διευθύνσεις. Ήταν δόκιμος, ήταν αμύς, είναι από τη Λεμεσό, τον έφκανε μπροστά μας και του έλεγε... Είσαι εσύ ο αδερφός του τερματοφύρακας της Ομονιάς. Μα με τον ναι που του είπε, το ξύλο που το δώσε και χτύπα τον τσιπά στη βούκα συνέχεια, επιρρίστηκε το πράγμα του Δανείλη και κατέβηκε ενός δαπανωδά. Που το ξύλο μόνο και μόνο γιατί του είπε ότι ήταν αδερφός του Χριστάκη. Ο Σωτήρης όμως, στα 19 του χρόνια, γυμνασμένος, δυνατός, με επιβλητικό ανάστημα, είχε πολλά αποθέματα ψυχικού σθένους. Είχε τη μανιά και την τρέλα, τον αυθορμητισμό και την αφέλεια των 19 χρόνων να αντιστέκεται ακόμη και σε ζητήματα άνευ ουσίας.
Τι κι αν έλεγε το σύνθημα που τον πρόσταζαν ότι πρώτος μας εχθρός είναι ο κομμουνισμός, μήπως άλλαζε πολιτικά φρονήματα ή μήπως αν μπορούσε σε αυτή την ηλικία να έχει διαμορφωμένη ξεκάθαρη πολιτική άποψη. Ήταν παλιγάρι με άνθρωπος, δεν τα βάλαν κάτω, με τίποτε. Έτρωνε τόσο ξύλο, τόσο τούτο, για να πει κάτι εναντίον του κομμουνισμού, για να πει, εδέρναν τον και ήταν πεισματάρις. Ποτέ δεν είπε τίποτα. Ή να πει εναντίον της ομονίας κάτι, ξέρω, ποτέ του. Έτρωε ξύλο και δεν είναι το σώμα του, να πει κοινό που θέλα. Ήταν, γι' αυτό να επικαρίσκονταν παραπάνω, ας πούμε, και είχαν τα μαζί του. Εθέλαν να τον... Ναι, να τον υποτάξω, δεν υποτάξουμε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι ο άνθρωπος Σωτήρης, για μένα που τον ξέρω, αποκλείεται να... Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που μπορούσε να αντισταθεί. Δηλαδή, να πει έμπαγο στο πραξιόδιο. Οι στιγμές για την Κύπρο τραγικές, ικανές δεκαετίες μετά να φέρνουν ακόμη δάκρυα στις άκρες των ματιών αυτών που τις έζησαν. Και όσοι δεν έζησαν την πιο φρικτή μέρα στη νεότερη κυπριακή ιστορία, γουρλώνουν με συγκλονισμό τα μάτια στις τρομακτικές περιγραφές που χρειάστηκαν δεκάδες χρόνια για να τολμήσουν οι ζώντες μάρτυρες να ξεστομίσουν. Οι μικροί Άντρη και ο Χριστάκης, τα αδέλφια του Σωτήρη, ανέλαβαν να συνεχίσουν τον αγώνα που ο πατέρας τους άρχισε από την πρώτη εκείνη μέρα του πραξικοπήματος. Έναν αγώνα για να μάθουν την αλήθεια. Κάτι μέσα τους φώναζε πως ο αδερφός τους δεν μπορούσε να είχε σηκώσει όπλο ενάντια στη δημοκρατία, ενάντια στα αδέλφια του που την υπερασπίστηκαν, ούτε ακόμα υπακούοντας στρατιωτικές διαταγές. Με ανοιχτό μυαλό όμως ήταν πάντοτε έτοιμοι να δεχθούν ακόμη και μια τέτοια πικρή αλήθεια. Για την οικογένεια του Σωτήρη αυτό είναι που από την πρώτη στιγμή είχε σημασία, η αλήθεια. Μπορεί να είχαν τη δική τους αλήθεια στις δικές τους συνειδήσεις, ο άνθρωπός τους να ήταν θύμα και όχι θήτης, μα δήλωναν πρόθυμοι να ακούσουν και το αντίθετο αν προέκυπτε από μια τεκμηριωμένη έρευνα. Οι Άντρη ήταν μόλις 7 χρονών όταν σκοτώθηκε ο αδερφός της. Ήταν αυτή που άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι με τις μαρτυρίες όσων έζησαν τα γεγονότα του πραξικοπήματος. Όταν έγινε το πραξικόπημα ήμουν 7,5, όταν ξεκίνησα ήμουν 18 και 19, άρα μετά από μια δεκαετία. Το λοιπόν, ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Ήταν όμως μια φάση επί να έβρισκα κάποιον ο οποίος μπορεί να ήταν στη μοίρα του, μπορεί να ήταν σε άλλο λόγο και προσπαθήσα να τους θυμίσω πράγματα, να μου δώσουν κάποιες λεπτομέρειες. Πριν όμως να προλάβουν να μιλήσουν με άλλους, εγώ πήγαινα σε άλλο. Δηλαδή δεν ήταν παγίδα, απλά έπρεπε να πιάνω κουβέντες πριν να προλάβουν να συνεννοηθούν. Με αυτό το αίτημα της αποκάλυψης της αλήθειας, συνταγμένος σε πιστολόχαρτα, χτυπούσαν πόρτες. Τα χρόνια περνούσαν, οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί άλλαζαν, άλλαζε και ο παραλήπτης στην επιστολή. Το αίτημα ίδιο, να ανοίξει ο φάκελος του Σωτήρη και να διεξαχθεί έρευνα ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του. Οι απαντήσεις των μεγαλόσχημων κάποτε απογοήτευαν, άλλες φορές πάλι αποστόμωναν. Υπήρξαν και φορές που δεν έφταναν ποτέ. Ξεκουρδίζοντας το ρολόι του χρόνου που άλλοτε διαβαίνει αδίσταχτα και άλλοτε λυτρωτικά απλώνεται σαν βάλσαμο στις πληγές, ανοίξαμε τις κλειδαριές του εγκαταλελειμμένου πια παλαιού νοσοκομείου Λευκωσίας. Κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει τις στιγμές φρίκης που διαδραματίστηκαν εκεί. Πόσο μάλλον όταν είδε σε αυτούς τους διαδρόμους ανθρώπους αγαπημένους να φεύγουν πρόωρα από τη ζωή. Για μένα αλυσμόνητες εμπειρίες. Δεν μπορώ να ξεχάσω την πρώτη ημέρα του πραξικοπήματος, όπου ήρθε το μήνυμα του χαμού του αδερφού μου. Εντάξει, με τα χρόνια, όπως λέει ο καιρός, ο χρόνος είναι παρηγορητής και εμείς σε κάποιο στάδιο πήραμε το απόφαση πλέον ότι δεν θα τον είχαμε κοντά μας. Ποτέ δεν σταματήσαμε να το σκεφτόμαστε. Πόσες πόρτες χτυπήσατε? Και πόρτες χτυπήσαμε και σαλόνια περάσαμε, αλλά δυστυχώς κάπου υπήρχε εμπόδιο. Μέχρι για το 2003, ακόμα μετά από τα άλλα όλα, είχαμε και το τελευταίο χτύπημα. Μας ευχήθηκαν, μας έδωσαν ευχές για την οικογένεια, ευημερία, και δεν υπήρχε τίποτε.
αλήθεια είναι για να διαρωτάται κανείς. Οι κατά καιρούς πολιτικοί και στρατιωτικοί προϊστάμενοι, γιατί δεν ήθελαν να ανοίξει ο φάκελος, μήπως στον ντόμινο των αποκαλύψεων που ενδέχεται να προκύψουν ενοχοποιεί ανθρώπους εν ζωή, είναι μια υπόθεση σαν κι αυτή του Σωτήρη Κωνσταντίνου, ικανή να ξύσει πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ, να αποκαλύψει θύτες που δεν οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Την οικογένεια του Σωτήρη και του κάθε Σωτήρη που ίσως να βρίσκεται στη θέση του δεν την απασχολούν όλα αυτά. Αυτό που την ενδιέφερε μόνο ήταν να σβήσει το λεκέ της προδοσίας που στιγμάτιζε άδικα ένα αδικοχαμένο 19χρονο παιδί. Τραγική ηρωνία τόσα χρόνια μετά το παρατσούκλι που του έδωσαν οι λοκαντζίδες στο στρατό, στιγματισμένος. Όταν σκεφάσαμε στην εφημερία ότι καταδάξαν τον Σωτήρη μέσα στους πραξικοπηρατίες, έπαιζα από ασύννεφα. Ένα τρίτον τα κόκκαρα του. Οπότε συγκινήστε όταν το λέτε, είναι λόγω του ότι είναι άδικο. Άδικο μπορεί να. Πολλά άδικο. Λέω σου, υπόφερε ο άνθρωπος. Γιατί ήταν αριστερός. Και να το βάλεις στο αντίθετο, για να καταλάβεις έναν αξιωματικό, κάθε μέρα πρέπει να δει το Σωτήρι. Λαρουσάν τον Τζέις, όμως στιγματισμένος. Δηλαδή στιγματισμένος, στιγματισμένος με την έννοια. Θυμάστε κανένα χαρακτηριστικό περιστατικό που τον καιρό που περάσατε μαζί. Ναι. Θυμούμαι πια να βάλουμε εμβόλια και ήταν ο Μιχάλης ο Ασώτης μαζί με τον Τζέισον, με τον Σωτήρη και το έκανε τους τόσο πολύ ξύλο που τον Τζέισον εζάωσαν η μασέλα του. Πρίστηκε η βούκα του, εμμοζάωσε, παραμορφώσαν τον άνθρωπο και την ημέρα. Ναι, είπαμε, ήταν ο στιγματισμένος. Έτσι τον αποκαλούσα. Όποιος έθελε να δει κάποιος, έπρεπε να δει ο Τζέσι. Εν τω μεταξύ, μιλούμε για άνθρωπο παλικάρι τώρα. Ένας που τον έδερνε ήταν πολλά κοντός και έφτιανε πάση στη διπλήνη καρκόλα για να φτάσει να το δέρει. Εκάθε του τσάμιζε, φώναζε τον άνθρωπο σε δέρο Τζέσι. Ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας, οι συγγενείς του Σωτήρη Κωνσταντίνου είχαν χτυπήσει πολλές πόρτες. Βασικά σε αυτούς που κυβερνούσαν, έκαναν προσπάθειες σε ένα-δύο κόμματα τα οποία ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά πιστεύω ότι και αυτοί ήδη κάπου είχαν φραγμούς. Δηλαδή λόγω πολιτικών αποφάσεων. Δεν έδιναν στην υπόθεση μας τόση σημασία. Και ακόμα εγώ αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύω πως τα καταφέραμε. Το καλοκαίρι του 2007 αποφάσισαν να προσεγγίσουν τα μέσα ενημέρωσης για να φέρουν στη δημοσιότητα την υπόθεση. Οι εφημερίδες Χαραυγή και Φιλελεύθερος φιλοξένησαν σε μεγάλα αφιερώματα την ιστορία του Σωτήρη Κωνσταντίνου, δίνοντας φωνή στην οικογένειά του. Εκτενή ρεπορτάζ παρουσίασε και το ΡΙΚ. Ο Χριστάκης, ο αδερφός του Σωτήρη, έκανε έκκληση προς όσους γνωρίζουν κάτι να επικοινωνήσουν με την οικογένεια. Θέλουμε πρώτα να ξεκαθαρίσει το όνομα της οικογένειας. Ο πατέρας μου, ο αδερφός μου είναι νεκροί. Εντάξει, το δεχόμαστε, το αποδεχόμαστε. Αλλά τουλάχιστον να φύγει το στίγμα που πάνω μας. Διότι δεν είναι εύκολο πράγμα να ξέρεις ποιος είσαι και κάποιοι με τέχνη έφεραν έτσι τα πράγματα που να δείχνουν ότι εμείς είμαστε κάποιοι άλλοι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν περί τα τέλη Αυγούστου, όταν ζήτησαν να με συναντήσω στο γραφείο μου οι δύο αδερφοί του νεκρού καταδρομέα Σωτήρη Κωνσταντίνου, σχετικά με το θέμα της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η οικογένεια του Σωτήρη Κωνσταντίνου έθετε αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν προωθήθηκε το αίτημά τους. Για μένα αυτό το θέμα δεν ήταν καθόλου απλώς μια υπηρεσιακή υπόθεση. Ήταν και θέμα αποκατάστασης της ηθικής τάξης στην περίπτωση που επαληθεύονταν οι ισχυρισμοί της οικογένειας ότι ο καταδρομέας Σωτήρης Κωνσταντίνου δεν πέθανε λόγω της συμμετοχής του στο πραξικόπημα, αλλά δολοφονήθηκε.
Ζήτησα τότε και πήρα από τα υπολείμματα του αρχείου που παρέμεινε στο ΓΕΦ ένα δισέλιδο χειρόγραφο με αναφορές για τις συνθήκες θανάτου κάποιων στρατιωτών που συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Για την περίπτωση του καταδρομέα Σωτήρη Κωνσταντίνου υπήρχαν δύο μόνο αναφορές από δύο συγκεκριμένους στρατιώτες. Παρατήρησα τότε ότι αυτές οι αναφορές ήταν πανομοιότυπες. Τρεις γραμμές οι ίδιες. Ταυτόσιμες. Κατόπιν αυτού διέταξα έρευνα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Είχαν ήδη περάσει 33 ολόκληρα χρόνια. Διόρισα τότε ερευνώντα λειτουργό τον κύριο Ξενοφόντα Καλή, προϊστάμενο της υπηρεσίας Αγνωμένων, ο οποίος ομολογουμένος με πολύ σοβαρότητα και με πολύ υπευθυνότητα, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον ίδιο, αλλά και κάτι που απαιτούσε μια τέτοια υπόθεση, διεξήγαγε την έρευνα, η οποία διάρκησε τρεις ολόκληρους μήνες. Και αν θυμάμαι καλά, θα ήταν αρχές περίπου Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου που μου παρέδωσε το πόρεσμα. Πρώτα-πρώτα όμως ενεργήσαμε να έχουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Μπασαρντίν, ο οποίος μας εδέχτηκε, έδωσε σημασία στο θέμα μας και μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν και περνούσε από το χέρι του, ώστε να αποδειχτεί αλήθεια. Η πρώτη κίνηση που έκαμε αμέσως ήταν να ορίσει ερευνών λειτουργών, αυτήν τη φορά κατά καλή μας τύχη, πολιτικών άτομων, πολιτικών πρόσωπων. Δεν ήταν στρατιωτικών το πρόσωπο το οποίο εγώ πιστεύω όποτε εμείς ζητούσαμε κάτι και έμπαινε στρατιωτικό πρόσωπο σαν ερευνών λειτουργός, μπλοκάρε τον υποθέσεις. Επίσης ευτυχήσαμε να έχουμε έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος σε διορίστη στη θέση του ερευνού λειτουργού, προσπάθησε πάρα πολύ, βοήθησε την υπόθεση με τις κινήσεις του και καταφέραμε να έχουμε έναν αίσιο τέλος, το οποίο πιστεύω εμάς δικαιώνει και τον μεγαλύτερο αδερφό μου αθωώνει που την ξυνιά του πραξιωματία. Πράγμα το οποίο εμείς σαν οικογένεια ποτέ δεν το δεχτήκαμε, διότι ξέραμε ποιος είναι ο αδερφός μας και είμαστε εμείς. Η απόφαση για διεξαγωγή έρευνας ήταν πολιτική απόφαση. Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος ενημερώθηκε, έδωσε τη συγκατάθεσή του και έδωσε εντολή στο Χριστόδουλο Πασαρδί να ορίσει ερευνώντα λειτουργό. Η απόφαση για να γίνει έρευνα, επειδή πέρα από μια απλή υπόθεση ένας φάκελος, ένας στρατιώτη, είναι και πολιτική απόφαση. Ήταν μια απόφαση που την πήρατε ο ίδιος ή σε συνεννόηση με... Είχα ενημερώσει τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου ανέθεσε να διορίσω ερευνώντα λειτουργό, πράγμα το οποίο και έπραξα, επιλέγοντας τον κύριο Ξενοφόντα Καλή ως το κατάλληλο πρόσωπο για μια αντικειμενική διερεύνηση αυτής της πολύ λεπτής και ανθρώπινης υπόθεσης. Ο Χριστόδουλος Πασαρδής εξομολογείται πως δεν δίστασε ούτε στιγμή για το αν έπρεπε ή όχι να ανοίξει αυτή η υπόθεση. Είχα ενώπιό μου σοβαρούς ισχυρισμούς της οικογένειας ότι ο συγκεκριμένος καταδρομέας δολοφονήθηκε. Εγώ ως αρμόδιος Υπουργός Άμυνας δεν μπορούσα να σιωπήσω και να πω είτε δεν με ενδιαφέρει είτε να καλυφθώ πίσω από ενδεχόμενη ανυπαρξία στοιχείων. Γι' αυτό και προχώρησα στο διορισμό ερευνώντα λειτουργού. Οφείλω να πω ότι η έρευνα τότε επικεντρώθηκε στη λήψη καταθέσεων από 114 περίπου πρόσωπα, στην εξέταση και μελέτη αρχείων διαφόρων υπηρεσιών, στην εκταφή των λειψάνων και στην ανθρωπολογική και ιατροδικαστική εξέταση αυτών των λειψάνων. Και ήταν καθοριστική συμβολή στη διεξαγωγή της έρευνας
της μη κυβερνητικής οργάνωσης των γιατρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς και ξένων και δικών μας ανθρωπολόγων και γιατροδικαστών. Οφείλω επίσης να πω ότι ήταν, όσον αφορά τις καταθέσεις που ελήφθησαν, ήταν έκδηλες οι σοβαρότατες αντιφάσεις που υπήρχαν σε αυτές τις καταθέσεις. Πολλές καταθέσεις αντικρούνταν ή και αναιρούνταν από τις καταθέσεις κάποιων άλλων, όσον αφορά τον τόπο, το χρόνο, τις συνθήκες θανάτου και τα τραύματα που προκάλεσαν το θάνατο του Σωτήρη Κωνσταντίνου. Το σημαντικότερο ήταν το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρές αντιφάσεις όσον αφορά τα τραύματα που προκάλεσαν το θάνατο, αλλά και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για το θάνατο του Σωτήρη Κωνσταντίνου. Για παράδειγμα, οι περισσότερες καταθέσεις έλεγαν ότι ο Σωτήρης Κωνσταντίνου χτυπήθηκε με αυτόματο όπλο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει καθόλου με τα επιστημονικά ευρήματα. Διότι σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα μετά την εκταφή των Λιψάνων, αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο θάνατος του καταδρομέα Σωτήρη Κωνσταντίνου προήλθε από χτύπημα με μαχαίρι ή λόχι στην αριστερή πίσω πλευρά και από πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στη δεξιά πίσω πλευρά από περίστροφο και πιστόλι και όχι από τη φέκιο ή αυτοματόπλο. Η επιβεβαίωση για αυτά που πίστευαν, χωρίς να αμφισβητήσουν έστω για μια στιγμή την αθωότητα του δικού τους ανθρώπου, έπεσε σαν βάλσαμο στην για χρόνια κακοφορμισμένη πληγή που κουβαλούσαν στη ψυχή τους. Την ίδια πληγή της αδικίας που κατάτριχε όλη την οικογένεια. Στον πατέρα του έφερε τον πρόωρο θάνατο. Στη μητέρα του έφερνε ξανά και ξανά το ίδιο ερώτημα. Γιατί πήγε στο στρατό προτού τον καλέσουν ακόμα. Και στον αδελφό του τον Χριστάκη ερχόταν η ίδια βασανιστική ιδέα ότι ο Σωτήρης ήταν στιγματισμένος από την αρχή εξαιτίας του, των δικών του γνωστών πολιτικών πεπιθήσεων. Κάλεσα την οικογένεια στο γραφείο μου, ανακοίνωσα τα συμπεράσματα της έρευνας. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα τον νεκρό καταδρομέα ήταν μια δικαίωση, αλλά και για την ίδια την οικογένεια ήταν πλέον μια ηρεμία και μία ευτυχία μέσα στην τραγωδία τους. Και είχε γίνει, όπως σας είπα προηγουμένως, εκταφή των Λιψάνων και έγινε μετά κανονική κηδεία των Λιψάνων του νεκρού καταδρομέα, στην οποία είχα παραστεί και είχα εκφωνήσει την επικίνδυνη. Την ημέρα γίνεται, είχαμε και εγώ και ο αδερφός μου ο μικρός, είχαμε μιλήσει προηγουμένως γύρω από το θέμα και κάναμε τις σκέψεις, παρόλο που είχαμε την πίστη ότι η κατάληξη θα ήταν αυτή, είχαμε τις ανησυχίες μας. Όταν πήγαμε εκεί και ο υπουργός μας είπε δύο κουβέντες μόνο. Δικαιούστε να είστε υπερήφανοι για τον αδερφό σας. Δεν χρειάζονται τίποτα άλλο για τα περιττά. Ο Χριστόδουλος Ποσαρδής, θεός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έμελε να δώσει την εντολή για τη διεξαγωγή της έρευνας, ήταν και ο άνθρωπος που θα αποκαθιστούσε επίσημα την ηθική τάξη, εκπλήσοντας την κηδεία του Σωτήρη με την απολογία του εκ μέρους της πολιτείας. Εάν όμως για αυτή την αδικαιολόγητη καθυστέρηση οφείλεται από την πολιτεία μια απολογία, κάποιοι άλλοι οφείλουν να απολογηθούν για την εψυχρό δολοφονία ενός γενναίου εφήβου που πλήρωσε με την ίδια τη ζωή του την πίστη του στη δημοκρατία και την νομιμότητα. Δικαιούται η οικογένεια του Σωτήρη Κωνσταντίνου
να αισθάνεται και να είναι περήφανη για τον περήφανο βλαστό της. Δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει μνήμα για να καθεί η μνήμη. Και η μνήμη του Σωτήρη Κωνσταντίνου θα μένει και θα διαρκεί ζωντανή, αγέραστη και άσβεστη για να θυμίζει στους ζώντας όχι μόνο την εφιακτική αφιτερία της μεγάλης εθνικής τραγωδίας μας, αλλά και την ευθύνη του καθενός μας και όλων μας να θωρακίσουμε τη δημοκρατία και να υπερασπιζόμαστε την νομιμότητα. Η κάθαρση είναι κάτι περισσότερο από αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Προϋποθέτει τιμωρία των ενόχων. Η λύτρωση όμως στην ψυχή των ανθρώπων που επιφορτίστηκαν το βαρύ ψέμα της Ρετσινιάς για 33 χρόνια αρχέστηκε σε αυτή την απολογία της πολιτείας. Πολύ αγαπημένε, αδικοχαμένε μας αδερφέ, θέλω να ξέρεις πως τόσο εγώ όσο και τα άλλα αδέρφια σου ήμασταν πάντοτε περήφανοι για σένα. Και ότι δεν πάψαμε ούτε στιγμή να πιστεύουμε στην αθωότητά σου, στην ποιότητα του χαρακτήρα σου, στη δύναμη της ψυχής σου, στα υψηλά ιδανικά, στις ηθικές αρχές και αξίες που κουβαλούσες μέσα σου. Αδικήθηκες παράφορα, δικαιώνεσαι όμως πανηγυρικά τώρα. Κόσμος και πολιτεία αισθανόμενοι την ανάγκη να αποδώσουν δικαιοσύνη και να διορθώσουν τα κακοσέχοντα, σου επιστρέφουν πίσω αυτά που δικαιωματικά σου ανήκουν. Τα σύμβολα του έθνους και του κράτους, το τυμμένο πράσινο μπερέ και την πλακέτα της μοίρας. Για μια τιμή. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Μια παράξενη δύναμη θέλει τις κοινωνίες να δημιουργούν ήρωες, να χτίζουν μύθους γύρω από τα κατορθώματά τους, να τους τοποθετούν ψηλά στις συνειδήσεις και τα εικονοστάσια της κάθε ατομικής αδυναμίας. Αυτούς που μπόρεσαν να περπατήσουν ένα βήμα πέρα από τα στενά όρια του κατορθωτού, που θρημάτισαν το φράγμα της ατομικότητας, της λογικής, της αγάπης για τη ζωή. Στον αντίποδα, μια εξίσου μεγάλη δύναμη παραμερίζει στον κεάδα της ίδιας κοινωνικής ανάγκης αυτούς που λιποψύχησαν έστω και για μια στιγμή προς αυτές τις προσδοκίες. Αυτούς που είτε γιατί λάθεψαν στις επιλογές και τα ιδανικά τους, είτε γιατί το προσωπικό τους συμφέρον ξεπέρασε τα όρια της συνείδησής τους, έγιναν οι φορείς της καταστροφής. Μπροστά σε έννοιες απόλυτες, σαν τον ηρωισμό και την προδοσία, όπως συμβαίνει με κάθε τι απόλυτο, έτσι και στην ιστορία του Σωτήρη Κωνσταντίνου, αποδεικνύεται πως ανάμεσα στο καλό και το κακό κρεμιέται μια λεπτή, εύθραστη γραμμή. Κάποιες φορές η ίδια ιστορία σπρώχνει τους ανθρώπους σε αυτό το στενό πέρασμα από τη μια όχθη στην άλλη, αποδεικνύοντας πως το κοινωνικό αίσθημα λάθεψε με τις ορμήνιες του.
πως καθοδηγήθηκε σε εγκληματικά λάθος συμπεράσματα. Σε καμία περίπτωση στόχος δεν είναι να γκρεμίσουμε το μύθο γύρω από τους ήρωες, που πολλές φορές δεν είναι διόλου μύθος, μα ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ούτε και στόχος είναι να αθωώσουμε τους Ιούδες που πλήγωσαν τις προσδοκίες μας και άφησαν την πατρίδα μας μισή να γλύφει 34 τόσα χρόνια τις πληγές της. Στις λίγες όμως εκείνες φορές που η πολιτεία δηλώνει επίσημα τη συγγνώμη της, αξίζει να αποκαθίσταται το όνομα και η τιμή όσων αδικήσαμε. Αυτό που έχει σημασία είναι τα συμπεράσματα που διατυπώνονται στο πόρεσμα αυτό. Πρώτον, Ο καταδρομέας Σωτήρης Κωνσταντίνου θεάθηκε ζωντανός για τελευταία φορά το πρωί της 15ης Ιουλίου του 1974. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αξιόπιστη μαρτυρία ότι ο Σωτήρης Κωνσταντίνου επιβιβάστηκε σε ένα από τα οχήματα που μετέφεραν τότε τους καταδρομείς στο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου ή στην περιοχή του ΡΙΚ. Και ούτε υπήρξε μαρτυρία ότι ο Σωτήρης Κωνσταντίνου θεάθηκε να συμμετέχει στις συγκρούσεις ενάντια στις νόμιμες δυνάμεις του κράτους. Σε τελευταία ανάλυση δεν υπήρξε οποιαδήποτε αξιόπιστη μαρτυρία ότι ο συγκεκριμένος καταδρομέας, ο Σωτήρης Κωνσταντίνου, συμμετείχε στο πραξικόπημα. Η σωρός του περισυνελέγει από άγνωστο ή αγνώστους και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πορίσματος και σαν επακόλουθο της επιστημονικής πραγματικά έρευνας που έγινε, συμπεραίνεται χωρίς καμιά αμφιβολία ότι ο Σωτήρης Κωνσταντίνου δολοφονήθηκε από άγνωστο ή αγνώστος. Και ο τρόπος του θανάτου του έχει στοιχειοθετηθεί επιστημονικά. Χτυπήθηκε με μαχαίρι η λόγχη και πυροβολήθηκε με πιστόλι υπερίστροφο σχεδόν εξ επαφής. Και αποδεικνύεται επίσης ότι πιστόλια υπερίστροφο κατά την ημέρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος έφερα μόνο η ανώτερη αξιωματική των ΛΟΚ. Στην περίπτωση το τι σκοπεύουμε να κάνουμε μετά, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ενδιασμούς. Εγώ σίγουρα έχω ήδη αποφασίσει και θα ήθελα να γίνει ακόμα μια φορά εις βάθος έρευνα και αν είναι δυνατόν οι ενόχοι να τιμωρηθούν. Δικαστική έρευνα αυτή τη φορά, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι η πολιτεία θα έχει τη δύναμη και το θάρρος να αντιδράσει και να στήσει τους ενόχους στο σκαμνί και να τους τιμωρήσει. Θα να δώσω μας ένα κουτί, την κυπριακή σημαία, την ελληνική σημαία, το ΠΕΡΕ, διάφορα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν στο χώρο της εκταφής. Τι μπορούμε άλλο να πούμε, να τους ευχαριστήσουμε. Ο Σωτήρης δολοφονήθηκε μετά από φρικτά βασανιστήρια, υπερασπιζόμενος στις ιδέες του, αρνούμενος να σηκώσει την κάνη του όπλου του ενάντια στα αδέλφια του. Δολοφονήθηκε εν ψυχρό και εξ επαφής, ήταν ένα από τα πρώτα θύματα του πραξικοπήματος. Μπορεί να αναπαύεται πια εν ειρήνη.